πάντα τους εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον κάστρον τα τείχη δεν αντέχουν των κανονιών του την απάσταχτη ορμή. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πόντους, είναι οι ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτο σαν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Για τα παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής. Ποιες είναι οι προθέσεις για μένα και τις κυρίες, μιλόρδε? Ο Ισπανός μου είπε ότι είστε ευγενικής καταγωγής. Είναι αλήθεια? Ναι, είμαι. Πώς σας λένε? Αυτό είναι απαραίτητο? Μάλιστα, μιλέδι. Μα όλα τα νορβηγικά ψάρια και βέβαια είναι. Μικρή, πρέπει να μας πεις τα πάντα αν θες την ελευθερία σου. Α, ναι. Ξέχασα ότι ήμουν κρατουμένη σας. Κάνετε λάθος, μιλέδη. Δεν είστε δική μου κρατούμενη, αλλά του πλοίου και του πληρώματος. Ναι. Αν ήταν δική μου η απόφαση για τη μοίρα σας, μιλέδη, θα σας συνόδευα προσωπικά στο κοντινότερο λιμάνι. Η θέση μου όμως με εμποδίζει να παραβώ τους νόμους της αδελφότητας της ακτής. Vot erat demonstratum! Ναι, σας καταλαβαίνω απολύτως. Πείτε μου το όνομά σας, παρακαλώ, μιλέδη. Μαργαρέτ Ονορί Βαν ντε Γκραφ, κοντέσα του Σκάντζλ και δούκισα της Φλάνδρας. Μια δούκισα! Πολύ ωραία! Παιδιά, βλέπω πολλά δουλόνια, Αν θέλεις να ζήσεις και να δεις κι άλλο ηλιοβασίλεμα, κλείσε το ράμφο σου και εξαφανίσου. Μάλιστα, καπτέν. Όπως διατάξετε, κύριε. Και τώρα, μιλέδι, παρακαλώ εσάς και τις κυρίες να αποσυρθείτε στα δωμάτια σας. Πρέπει να κυδέψουμε με όλες τις τιμές τους άνδρες που έπεσαν γενναία στη μάχη. Απόψε όμως ελπίζω να μου κάνετε την τιμή να έρθετε να δειπνίσετε μαζί μου πάνω στο πλοίο. Ευχαρίστως, μιλόρδε. Στο πλοίο. Ω, Θεέ μου.
Ρίξτε τους. Πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον τους μισούς αυτό το πλοίο. Δέκα θα είναι αρκετοί, κύριε Μόργαν. Θα το ρημουλκίσω. Διπλασιάστε τις σκοπιές το βράδυ. Δεν θέλω να έχω καμία έκπληξη απόψε. Μάλιστα. Έλα λοιπόν, διασκέδασε μας, παπαγάλε. Καλά, εντάξει. Αφού επιμένετε. Σαλπάρα με βλέπετε με ένα μικρό καϊκί από το ακροτήρι Φινιστέρε και βλέπουμε ένα εμπορικό, ένα γαλλικό πλοίο και έτσι είπαμε να πάμε για το χρυσάφι και προχωρήσαμε σε μάχη. Τελικά όμως ήταν μόνο μια φρεγάτα που μόλις είχε φύγει από το λιμάνι και άρχισε τις κανόνιες. Μας πλησίασε πολύ και αναγκαστήκαμε να ανταποδώσουμε τα πυρά που παρέλυσαν την καημένη τη φρεγάτα. Ύστερα ο καπετάνιος μας σηκώνεται και λέει ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πηγαίνετε στο ισπανικό πλοίο και φέρτε την κρατούμενη. Είναι εύκολο να τους νικήσουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε τη φρεγάτα όποτε θέλουμε, γιατί δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ε. Μιλόρδε. Μιλέδη. Χαίρομαι που δεχτήκατε να συναντηθούμε τόσο γρήγορα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την ευγενική σας πρόσκληση, μιλόρδε. Έστω για λίγο μπορούμε να ξεχάσουμε ότι είμαι κρατουμενή σας. Έφερα και τη φίλη μου μαζί, ελπίζω να μην σας πειράζει. Και βέβαια όχι. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα ακόμα και αν φέρνατε ολόκληρη τη συνοδεία σας. Μιλέδη. Δεσποινής μου, παρακαλώ, καθίστε. Μιλέδη, ελπίζω να μπορέσετε να συγχωρήσετε την άπρεπη σιωπή μου καθ' όλη τη διάρκεια του δείπνου απόψε. Όταν όμως σκοτεινιάζει ο ουρανός, μεγάλη λύπη καλύπτει την ψυχή μου. Οι σκέψεις μου βυθίζονται στις αβύσσους των ακτών των ομιχλώδων χωρών που βρέχει η βόρεια θάλασσα μαζί με τη λυπημένη καρδιά μου. Εσείς, ο πιο άξιος πειρατής, ο νικητής των μεγαλύτερων στόλων ναυτικών δυνάμεων όλων των χωρών, ένας αρχηγός πιστών και γενναίων ανδρών, έχετε στιγμές λύπης? Όταν ήμουν στη Βέρα Κρούς και έμενα με την κοντέσα Αλβίνα, άκουσα ιστορίες για εσάς που έκαναν το αίμα μου να παγώσει από τον τρόμο. Μου το είπαν κάποτε όταν είχε πέσει μια θύελλα στις Αντίλες. Βγήκατε έξω στη θάλασσα, παρά τα κύματα και τον άνεμο, γιατί σας προστατεύουν κακά πνεύματα. Και επειδή ο πράσινος και ο κόκκινος πειρατής παγιδεύτηκαν από... Σας παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν θέλω να σταματήσετε. Ήταν έλλειψη τάκτη εκ μέρους μου. Δεν είναι επειδή σας φοβίζω, ελπίζω. Η
Είναι αλήθεια αυτό που λένε, ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τους νεκρούς, Μιλόδε? Πολύ ήσυχη νύχτα. Τι σκέφτεστε? Σκεφτόμουν δύο νεκρούς άνδρες, δύο άνδρες των οποίων οι ψυχές ζητούν εκδίκηση. Τους ακούω κάθε μέρα. Εννοείτε τους αδελφούς σας? Πολύ όμορφα όπλα. Είναι της οικογένειας σας? Ναι, Μιλέδη. Είστε πολύ ευγενικοί. Η ώρα περνάει, δόκισσα. Θα ξαναγυρίστε στο πλοίο. Μόκο! Θα επιθυμούσα να μείνω κι άλλο, Μιλόρδε. Η θάλασσα είναι γαλήνια και δεν κινδυνεύω. Θα θέλατε να μείνετε? Αν μπορούσα. Είναι αλήθεια, Μιλόρδε, ότι πήρατε όρκο εκδίκησης για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο? Τι μπορεί να σας έκανε ένας απλός άνθρωπος, ώστε να προκαλέσει τόσο μίσος? Αυτός ο απλός άνθρωπος είναι ένα κτίνος που κατέστρεψε όλη την οικογένειά μου και ο όρκος που έδωσα είναι ιερός. Ακόμα κι αν χρειαστεί να γυρίσω την γη χίλιες φορές, αυτός και όσοι έχουν την ατυχία να φέρουν το άθλιο όνομά του, δεν πρέπει να ζήσουν. Μπορείτε να μου πείτε το όνομά του, Μιλόρδε? Δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομά του σε κάποιον που δεν ανήκει στην αδελφότητα της ακτής. Θα ήταν επικίνδυνο. Και τώρα, είναι πραγματικά αργά, Μιλέδη. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Θα φροντίσω να γυρίσετε στο πλοίο σας. Μόκο. Μάλιστα, κύριε. Θα συνοδεύσουμε τη δούκισσα με τους κανόνες της θάλασσας και όλες τις τιμές. Καληνύχτα, δούκισσα. Με συγχωρείτε, κύριε Μόργαν. Λυπάμαι. Ώστε και εσείς χαζεύατε τον ήλιο, κάπτεν. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να κοιτάζω τον ήλιο, κύριε Μόργαν? Νομίζω ναι, κύριε. Έχετε δίκιο, κύριε Μόργαν. Όλα τα στοιχεία είναι εμφανή. Θα συναντήσουμε θύελλα σύντομα. Φοβάμαι ότι είμαστε αναγκασμένοι να εγκαταλείψουμε το ισπανικό πλοίο. Να κάνω μια πρόταση, κύριε. Φυσικά, κύριε Μόργαν. Αν μείνει το μισό πλήρωμα στο Κορούνια, κάπτεν, κατά τη γνώμη μου είναι αρκετό. Μπορούμε να το σώσουμε. Θα μεταφέρουμε τη δούκισσα και τους συνοδούς της στο πλοίο μας. Θα είναι ασφαλής εδώ.
Θα έπρεπε να το κάνουμε αμέσως, κύριε, προτού αλλάξει ο καιρός. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες φέρνουν κακοτυχία? Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Εγώ... Πες μου, τι γνώμη έχεις για τη δούκισσα της Φλάνδρας, Μόργαν? Εγώ νομίζω πως σας αρέσει, καπετάνιε. Νομίζω ότι σας αρέσει. Με τρομάζει, κύριε Μόργαν. Όταν η τσιγκάνα που προέβλεψε το θάνατο των αδελφών μου είπε ότι θα πέθανα μακριά από την πατρίδα μου, στα χέρια της αγαπημένης μου. Λες τελικά να γίνει πραγματικότητα? Ας προετοιμαστούμε για τη θύελλα. Μαζέψτε τα πανιά! Στείλτε μια βάρκα στη θάλασσα για τη δούκισσα! Μπορώ να ρωτήσω γιατί ήρθαμε εδώ, μιλόρδε? Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω? Κατά κάποιο τρόπο, μιλέδι. Πλησιάζει θύελλα και μάλιστα σφοδρή. Πρέπει να κόψουμε τα σκοινιά που ρημουλκούνε την κορούνια και να την εγκαταλείψουμε. Το μόνο μέρος που θα είστε ασφαλείς είναι το πλοίο μου. Γι' αυτό σας έφερα εδώ πέρα. Πολύ ευγενικό, μιλόρδε. Οι επιπτώσεις θα ήταν μοιραίες. Μοιραίες? Γιατί? Όλα είναι στα χέρια του πεπρωμένου. Κάντε μου την τιμή να δεχτείτε τη φιλοξενία μου, μιλέδι. Τώρα σας παρακαλώ, πρέπει να αντιμετωπίσω τη μοίρα και τα στοιχεία της. Έρχεται από ανατολικά. Ξεκίνησε από τα ισπανικά νερά. Προσευχηθείτε, άντρες μου. Προσευχηθείτε. Θα είναι δύσκολα. Κλείστε τα μπάρια. Θα ψάξουμε για να βρούμε ασφαλές λιμάνι στη Τζαμάικα. Το πλοίο μου και εγώ δεν θα φερθούμε σαν δειλή. Η κορούνια μπορεί να τρέξει για να βρει καταφύγιο. Ή τουλάχιστον να δώσει αυτή την εντύπωση. Ποιο νωρίσατε υπεύθυνο στην κορούνια, κύριε Μόργαν? Τον Βαν Χόρν, κύριε. Είναι δυνατός, θαλασσόλικος και δεν φοβάται τίποτα. Μάστερ Βαν Χόρν, κόψε το σκοινί και τράβα για την Τζαμάικα! Μάλιστα, καπετάνιε, τα λέμε στην Τορτούγα! 6 μοίρες ανατολικά, πιδαλιούχε! Θα κάτσω εγώ στο τιμόνι, Ολιβέιρα. Μάλιστα. Όχι, μιλεύει! Θεέ μου!
Μιλεύει, γυρίστε στην καμπίνα σας. Δεν το κάνω. Είναι τρέλα. Γιατί βγήκατε έξω? Για να θαυμάσω τον μαύρο πειρατή. Είναι ρίσκο να σας δουν εδώ. Δεν θέλω να σας δω νεκρή. Χαίρομαι που το ακούω, μιλόρδε. Με κοιτάτε έτσι, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στο τιμόνι. Κατεβάστε το πλάγιο ιστείο. Πάρτε το πιδάλιο, κύριε Μόργαν. Μάλιστα, κύριε. Μιλεύει, σας συγχαίρω. Έχετε όλο το σεβασμό και το θαυμασμό μου. Oh. Δεν περίμενα να έρθει ποτέ η μέρα που θα έβλεπα μια γυναίκα να ψηφά το θάνατο όπως εσείς για να δει το πλοίο μου να τα βάζει με τη θύελλα. Ακόμα κι αν δεν μου επιτρέψετε να ξανανεύω στο κατάστρωμα, θα τη θυμάμαι αυτή τη μέρα μέχρι να πεθάνω. Είδα το μαύρο πειρατή να οδηγεί το πλοίο του μέσα από τον πιο άγριο τυφώνα που χτύπησε ποτέ τις Αντίλες. Ήταν τιμή για μένα που με αφήσατε να σας θαυμάσω, μιλόρδε. Η καρδιά μου μου λέει ότι είστε η γυναίκα για την οποία μου μίλησε η Τσιγκάνα στην προφητεία της. Ποια προφητεία, μιλόρδε?